Συγκλονισμένο είναι το Πανελλήνιο από το θάνατο των φοιτητών στη Λάρισα, ενώ έντονες είναι και αντιδράσεις για τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία. Ο ιατροδικαστής επιφυλάχθηκε να δώσει ακριβείς απαντήσεις μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας, ενώ στο νοσοκομείο που νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση οι συμφοιτητές των θυμάτων, καθημερινά βρίσκονται συγγενείς, φίλοι και οι καθηγητές τους. Ώρες αγωνίας εξακολουθούν να περνούν οι γονείς των τριών φοιτητών που νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στις μονάδες εντατικής θεραπείας των νοσοκομείων της Λάρισας και δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή. Τα 24 ώρα που διανύουν είναι εξαιρετικά κρίσιμα, καθώς θα διαπιστωθεί εάν και σε ποιο βαθμό έχουν προκληθεί προβλήματα στην εγκεφαλική λειτουργία από την ελλειπή οξυγόνωση. Οι πρώτες ενδείξεις της ιατροδικαστικής έρευνας οδηγούν στο συμπέρασμα πως ο θάνατος των άλλων δύο άτυχων φοιτητών επήλθε από την εισπνοή μονοξιδίου του άνθρακα, ενώ ανιχνεύθηκε και αλκοόλ, το οποίο αυξάνει την τοξικότητά του. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο ιατροδικαστής σημείωσε ότι σαφή εικόνα για τα αίτια του θανάτου θα έχει μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων. Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία της Λάρισας από την τραγωδία στην οποία κατέληξε ένα βράδυ διασκέδασης για τους 5 νεαρούς, ενώ σοκαρισμένοι ακόμη οι γείτονές τους δεν μπορούν να πιστέψουν ακόμα πως ένα αυτοσχέδιο μαγκάλι στέρισε τη ζωή στους δύο και οδήγησε στο νοσοκομείο τους άλλους 3 νεαρούς. Γυρνούσα στο σπίτι μου και άκουσα μια κοπέλα να φωνάζει, να λέει στη σπιτόνικο νοικοκυρά των παιδιών ότι ψάχνουν τους φίλους μου, τους ψάχνουν οι γονείς. Φοβόμαστε μήπως έχουν πάθει κάτι. Βοηθήστε με κάπως να μπούμε μέσα, αν έχετε κάποιο κλειδί. Μπαίνει πρώτος ο ξαδερφός μου και νομίζω από πίσω του μπήκε και η θεία μου, η σπιτονοικοκυρά, η οποία βγήκε αλαφιασμένη. Ο ξαδερφός μου αμέσως κάλεσε τα ασθενοφόρα και πάρα αυτά άρχισε να προσπαθεί να δίνει πρώτες βοήθειες. Εγώ δεν ξέρω πόσα άτομα ήταν μέσα, τι επικρατούσε. Ο άνθρωπος φορούσε γάντια, ο γιατρός, και προσπαθούσε να τους επαναφέρει. Άρχισαν μετά να έρχονται τα ασθενοφόρα. Μέχρι τις 3 το πρωί, οι 5 φίλοι διασκέδαζαν ψήνοντας το αυτοσχέδιο μαγκάλι. Η απόφαση τους να το βάλουν μέσα στο σπίτι αποδείχτηκε μοιραία. Το βράδυ αυτό, πριν το μοιραίο, τα είδαμε και λέγαμε τι ωραία που περνούσανε. Αυτή ήταν η ειρωνία, που λέγαμε τι ωραία που περνάνε. Ήταν 2 η ώρα το βράδυ. Και εμείς τους ζηλεύαμε, με την καλή την έννοια. Πολλοί πάντως είναι εκείνοι που συνδέουν το τραγικό συμβάν με το πρόβλημα χιλιάδων Ελλήνων να αγοράσουν πετρέλαιο για να ζεσταθούν και επιρρύπτουν ευθύνες στην κυβέρνηση. Σοκαριστήκαμε πάρα πολύ. Και πολλές μανάδες εδώ φωνάζανε: κοιτάξτε που μας καταντήσανε, δεν μπορούμε να ζεστάνουμε τα παιδιά μας, θα στέλνουμε τα παιδιά μας να σπουδάσουν και τι χάλια είναι αυτά. Και μου κάνει εντύπωση πώς, ας πούμε, αυτό το κράτος, ρε παιδί μου, δεν υπολογίζει τίποτα, ξέρω τι να πω. Την ίδια ώρα, συγγενείς των τριών παιδιών που δίνουν μάχη στη ΜΕΘ καταγγέλουν αδιαφορία από το κράτος. Μιλάω συνέχεια με τους γονείς του. Μάλιστα. Κάθε μία ώρα οι άνθρωποι είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Έτσι είναι. Δεν έχει πάει κανένας κοινωνικός λειτουργός να στηρίξει αυτούς τους γονείς. Οι τοπικοί φορείς και οι καθηγητές του ΤΕΙ Λάρισας πάντως βρίσκονται στο πλευρό των οικογενειών. Από νωρίς το πρωί καταφθάνουν στο σπίτι των άτυχων φοιτητών καθηγητές από το ΔΕΗ της Λάρισας. Αναζητούν τις οικογένειες των παιδιών για να τις στηρίξουν, όπως λένε ηθικά, αφού οι φοιτητές είναι για την πόλη της Λάρισας κινητήριος δύναμη. Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης αποφάσισε να αναλάβει το κόστος μεταφοράς των σωρών των δύο παιδιών στους τόπους καταγωγής τους. Η Ελένη Ιατρού τώρα θα μας πει για την κατάσταση που βρίσκονται οι τρεις συμφοιτητές των θυμάτων. Καλησπέρα, Ελένη. Καλησπέρα σας. Σημάδια βελτίωσης παρουσιάζει η κατάσταση του ενός από τους τρεις φοιτητές που νοσηλεύονται μετά το τραγικό συμβάν της 5ης στη Λάρισα. Πρόκειται για τον φοιτητή που νοσηλεύεται με οξυγόνο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Για τους άλλους δύο φοιτητές που είναι σε κρισιμότερη αλλά σταθερή κατάσταση και νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, οι εργαστηριακές εξετάσεις για τον έναν είναι καλές και αναμένεται τις επόμενες ώρες να γίνει δεύτερη προσπάθεια αφύπνισής του. Κρίσιμο 24ωρο για τον τρίτο φοιτητή που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας. Αύριο θα γίνουν προσπάθειες αφύπνισης, ενώ κατά πληροφορίες έχουν αποκατασταθεί όλες οι λειτουργίες των οργάνων του, όμως δεν έχουν γίνει ακόμη εξετάσεις για να φανεί η κατάσταση της εγκεφαλικής του λειτουργίας. Στο πλευρό των φοιτητών, οι οικογένειές τους, τις οποίες το νοσοκομείο έχει παραχωρήσει δωμάτια για να διαμείνουν, εξασφάλισε τη συντησή τους όπως ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, οι φοιτητές πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ζητώντας από την πολιτεία να σκύψει πάνω από τα προβλήματα των φοιτητών. Ενώ για αύριο το απόγευμα, οι πολίτες της Λάρισας καλούν όλους τους Έλληνες να βγουν στις πλατείες της χώρας και να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη των άτυχων φοιτητών.
Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ, Ελένη. Οι αντιδράσεις για την τραγωδία αυτή καταγράφονται και σε πολιτικό επίπεδο. Να δούμε το ρεπορτάζ της Ναντίνη Χαρδαλιά. Ένα αυθόρμητο κύμα συμπαράστασης και οργής προκάλεσε σε όλη τη χώρα η ανίποτη τραγωδία με τους νεαρούς φοιτητές στη Λάρισα. Το πρωί, η ομάδα της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώθηκε στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη στο Σύνταγμα και ξεδίπλωσε ένα μαύρο πανό που έγραφε «Δύο φοιτητές νεκροί, μας σκοτώνετε, φύγετε». Ακούστε καλά, τι λένε οι φοιτητές. Σύντηση, στέγαση, δωρεάν σπουδές. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου, άναψαν συμβολικά ένα αυτοσχέδιο μαγκάλι και έστησαν πανό που έγραφε «Η πιο μεγάλη βία είναι η φτώχεια». Φοιτητές και πολίτες στη Λάρισα πραγματοποίησαν συγκέντρωση με κεριά στη μνήμη των δύο νέων παιδιών που έχασαν τη ζωή τους από το μοιραίο μαγκάλι, ενώ παρόμοια εκδήλωση με τίτλο «Ένα κερί για τους φοιτητές της Λάρισας» οργανώνεται και μέσω του Facebook για αύριο το βράδυ στις 7.30 στο Σύνταγμα. Επίοικος εξαιρετικά θλιβερή είναι η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά το τραγικό δυστύχημα των δύο νέων στη Λάρισα, που έχει συγκλονίσει όλους τους Έλληνες. Αποδεικνύεται, για μία ακόμη φορά, ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ το κομματικό συμφέρον είναι πάνω απ' όλα. Υπάρχουν υπουργεία, υπάρχουν υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς. Πού? Υπάρχουν διπεάρχες. Που λένε τι είμαστε, υπάρχουν γραμματείς περιφερειών. Κύριε Κουρουπλή. Πού είναι αυτοί, πού ήταν αυτοί όταν αυτή τη στιγμή συντελείται αυτό το φοβερό έγκλημα σε οικογένειες που τις κατέστησαν φτωχές και εξαθλειωμένες οι πολιτικές τους επιλογές. Καταλαβαίνετε, η χώρα ζει λοιπόν γενοκτονία. Αν λοιπόν σε μένα αναλογεί και σε ό,τι μας αφορά αυτούς οι οποίοι βρισκόμαστε μέσα στη Βουλή, προφανώς και μια μεγάλη συγγνώμη και ένα μεγάλο λυπάμαι και για τα παιδιά αυτά και για τις οικογένειές τους. Σκολέτε εσείς που είστε νέος άνθρωπος. Βολές κατά των κυβερνητικών εταίρων, γιατί δεν ζήτησαν έστω μία συγγνώμη από τις οικογένειες των αδικοχαμένων φοιτητών, εξαπέλυσε ο Πάνος Καμένος μέσω του Sky. Εγώ δεν άκουσα ούτε τον Πρωθυπουργό να μιλά, ούτε χθες τον κύριο Βενιζέλο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Και βεβαίως αυτό που θα πρέπει πρώτα να